Πάμε τώρα στον Άγιο Παντελεήμονα Ηλισσού, όπως είπαμε και πριν λοιπόν, ο ναός γιορτάζει 120 χρόνια, γιορτάζει ο ιερός αυτός ναός, μια ιστορία βέβαια και ένας ναός σήμα κατά τεθέν θα λέγαμε στην περιοχή, για εσάς που μας βλέπετε από την Αθήνα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον πατέρα Σπυρίδωνα Αλόντο, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, και να μιλήσουμε για αυτή την επιστημονική μερίδα που θα λάβει χώρα το Σάββατο. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας, την ευχή του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, ο ιερός σας ναός γιορτάζει, συμπληρώνει 120 χρόνια από την ίδρυσή του και διοργανώνεται αυτή την επιστημονική μερίδα, στην οποία θα παρουσιάσετε βέβαια, είτε μιλάμε για την εικονογράφηση, είτε μιλάμε για την ιστορία του, πάρα πολλά στοιχεία, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, έχουμε την τιμή να εορτάζουμε αυτές τις ημέρες τη συμπλήρωση των 120 ετών από την ίδρυση του ναού μας, του μεγάλου ναού που σήμερα δεσπόζει στην περιοχή του νέου κόσμου. Η αντικατάσταση είναι του παλαιού μικρού ναού, ο οποίος υπήρχε ακριβώς δίπλα στον νέον και στον οποίο πρώτος εφημέριός του είχαμε την ευλογία να είναι ο τότε ιερεύς Νικόλαος Πλανάς και μετέπειτα όσους της εκκλησίας μας. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1902 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας πήρε την απόφαση να δώσει την άδεια να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου μεγαλοπρεπούς ναού, ο οποίος με πολύ κόπο και με πολύ αγάπη οι άνθρωποι εκείνες τις δύσκολες εποχές για την πατρίδα μας είχαν την ευλογία να ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια και ο ναός ανοικοδομήθηκε σιγά σιγά με πολύ κόπο. Τελείωσε το 1925. Το 1926 το Φεβρουάριο είχαμε την πτώση του Τρούλου, μερική πτώση του Τρούλου από κακοτεχνία και πάλι λοιπόν ξανά τα συμβούλια και επιτροπές και πολλοί άνθρωποι βοήθησαν ώστε να στερεωθεί ο ναός και να ολοκληρωθεί τελικά η φάση όλη το 1936. Και το 1939, Κυριακή του Θωμά, 16 Απριλίου, έγιναν τα εγγένεια του ναού από τον τότε επίσκοπο Ταλαντίου και μετά από την Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Παντελήμωνα Παπαγεωργίου. Βέβαια να πούμε ότι έχετε μια σειρά από επαιτειακές εκδηλώσεις φέτος, οι οποίες έχουν τη δική τους αξία, να αναφερθούν και αυτές. Είχατε υποδοχή Ιερών Λειψάνων πριν από λίγο καιρό και μια σειρά άλλες εκδηλώσεις, ήδη νομίζω από το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επικεντρωθήκαμε στην περίοδο αυτή που ακριβώς συμπληρώνεται 120 χρόνια από την ίδρυση. Είχαμε μια εβδομάδα λατρευτικών εκδηλώσεων. Υποδεχτήκαμε το τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου από την Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους, με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και την ευλογία του Βαρθολομαίου του Καθηγουμένου της Μονής. Είχαμε όλη αυτή την περίοδο της εβδομάδας αυτής λατρευτικές εκδηλώσεις, θείες λειτουργίες, ομιλίες για τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, για τον Όσο Νικόλο Πλανά, ο οποίος υπηρέτησε στο ναό μας, για τον Άγιο Παντελήμωνα. Το Σάββατο τελέσαμε το αρχαιρετική θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο για όλους αυτούς που συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση του ναού. Την Κυριακή που μας πέρασε τελέσαμε αρχαιρετική θεία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, την οποία τέλεσε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ο επίσκοπος Ωραιών Φιλόθεος. Και αύριο και το Σάββατο έχουμε την επιστημονική μερίδα, στην οποία θα λάβουν μέρος η αξιότιμος καθηγήτρια, ομότιμος καθηγήτρια κυρία Αδάμη και θα μιλήσει για τα αρχιτεκτονικά του ναού, η καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου της Αθήνας Ιστορικής Σχολής η κυρία Στουφή, η οποία θα μιλήσει για το ζωγραφικό του διάκοσμο, δύο διδάκτορες της τέχνης, της βυζαντινής τέχνης, η κυρία Κατοπόδη και ο κύριος Γρέκος, και η αρχιστότητά μου θα μιλήσει για την ιστορία του ναού μέσα από τα αρχαιακά αρχεία που μελετήσαμε στις αρχαιακές συλλογές, κυρίως του Δήμου Αθηναίων. Υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα, έτσι, πατέρα Σπυρίδωνα, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν καταγραφές, μαρτυρίες για τότε, για εκείνη την εποχή. Υπάρχουν τα πάντα, ευτυχώς, έχουν σωθεί αρκετά πράγματα και το 2019, όταν ανέλαβα το ναό την διαχείριση, την Προεδρία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου με την ευλογία του Μακαριωτάτου Ποιμενάρχου μας, εξέδωσε ένα μικρό πόνημα. Τα 80 χρόνια, τότε συμπληρώνουμε τα 80 χρόνια από τα εγγένεια του ναού μας, το οποίο μπορεί κάποιος να το βρει ελεύθερα στο διαδίκτυο, στο Ακαδέμιο. Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε ένα από τα γεγονότα ή μια μαρτυρία που σας έκανε εντύπωση ιδιαίτερη,
στις καταγραφές αυτές, όλα αυτά που μελετήσατε και έχετε συγκεντρώσει. Ποια θα ήταν αυτή? Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι τόσο πολύ το πλήθος των αρχαικών, του αρχαικού υλικού, αλλά πιο πολύ μας συγκινεί φυσικά η προσπάθεια του κόσμου και όλη αυτή η ευλάβεια που έδειξε ο κόσμος και η αγάπη για να συνεισφέρει από το υστέρημα ή το περίσευμά του στην ανοικοδόμηση του ναού μας. Υπάρχουν, φανταστείτε, έχουμε βρει στο αρχείο μας ακόμα και κλήρους λαχιοφόρων αγορών που έγιναν την εποχή του 30 και του 40, σε μια δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας, όπως γνωρίζουμε. Έτσι. Η μερίδα θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό, στο πνευματικό σας? Στο πνευματικό μας κέντρο, το οποίο είναι και αυτό ένα κόσμο μας στην περιοχή, εκτίστηκε το 1970. Τότε ήταν προϊστάμενος του ναού ο Μητροπολίτης Τιμόθεος, ο οποίος μετάπειτα έγινε επίσκοπος στον Ντιτρόιτ της Αμερικής. Εμείς να ζητήσουμε την ευχή σας. Ήταν μεγάλη μας χαρά, πραγματικά, που συνδεθήκαμε, που μιλήσαμε σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, για το ενδιαφέρον σας, για την προβολή της ημερίδας μας και εύχομαι ο Κύριος να ευλογεί πάντα τα έργα σας. Την ευχή σας. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ο πατήρ Σπυρίδων Λόντος, λοιπόν, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού εκεί του Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, ιστορικός ο ναός και η αρχιτεκτονική του και η εικονογράφηση, όλα αυτά θα παρουσιαστούν λοιπόν στην ημερίδα αύριο μεθαύριο, 10 η ώρα το πρωί, ημέρα Σάββατο, στο πνευματικό κέντρο του ναού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά, όσοι είστε στην περιοχή, γνωρίζετε ότι μιλάμε για ένα σήμα κατά τεθένα, βέβαια, εκεί για την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο για τη σημερινή εορτή, όσοι ως Πατάπιος τιμάται σήμερα από την Εκκλησία μας και επιστρέφουμε πάλι εδώ.